να τείνουν να γίνουν για την άμεση δράση στα Χανιά τα περιστατικά ξυλοδαρμών μεταξύ αλλοδαπών. Μόνο αυτή την εβδομάδα οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν να επέμβουν σε τρεις περιπτώσεις, κατά τις οποίες μάλιστα τα θύματα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Το τελευταίο επεισόδιο σημειώθηκε χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ένας 53χρονος αλβανικής υπηκότητας δέχτηκε επίθεση στην οδό Τζανακάκη. Το θέμα είναι των αρχών, τι κάνουν οι αρχές. Από εκεί και πέρα, εγώ τι να σας πω. Εγνώστους γίνονται όλα αυτά στην πλατεία. Δεν γίνονται γνώστους. Ο 53χρονος, τον οποίο τραυμάτισε άγνωστος δράστης, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Χανίων. Τα αίτια της επίθεσης διερευνώνται από την αστυνομία. Το συμβάν τώρα μπορεί να ήταν τυχαίο. Τίποτα παραπάνω. Αυτό. Ένα 24ωρο νωρίτερα στην πλατεία 1866, ο άγριος καυγάς μεταξύ αλλοδαπών κατέληξε στον τραυματισμό ενός 35χρονου. Δεν ήταν όμως το μοναδικό. Οι καταστηματάρχες της περιοχής γίνονται συχνά αυτόπτες μάρτυρες σε συμπλοκές ανάμεσα σε θαμώνες της πλατείας. Καθημερινό είναι το πρόβλημα. Ρωτήστε και την κοπέλα πίσω και το φούρνερ και όλους και τους ταξιτζίδες. Συνέχεια Πακιστανοί, αλλοδαποί, ναρκωμανείς. Ω, κάθε καρυδιάς καρυδί. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί, δεν ξέρω. Ένας ακόμη αλλοδαπός 31 ετών είχε τραυματιστεί στις αρχές της εβδομάδας μετά από συμπλοκή με έναν 23χρονο στο κέντρο της πόλης.